πάρει κανείς άνθρωπο ποτήρι από εδώ πέρα. Καλά, είναι σοβαρό τώρα αυτό. Κι εγώ ένα καφέ. Πού είναι ο Άις? Δεν μπορεί, παιδιά, δεν στον καλό γίνεται. Πού είναι ο Άις? Πεινάω πάρα πολύ. Τζούλι, μπορεί να είναι στην τουαλέτα. Δεν είναι στην τουαλέτα. Μόλις γέρισα από εκεί. Να πάρε διψάω τόσο πολύ. Είναι εδώ ο Άις ή όχι? Όχι. Ράιγαν, δεν μας κάνεις μια σοκολατίτσα? Για να καθαρίσει το τραπέζι, είναι βρώμικο. Παιδιά, δεν είμαι ούτε μπαρίστα, ούτε είμαι ο Άις. Γι' αυτό δεν θα κάνω τίποτα από αυτά που λέτε. Άις. Καλά, Λίδια, λείπει. Αλήθεια, εμείς θα παίρνουμε χαμπάρι εδώ και πολύ ώρα. Θα περιμένουμε ήδη 15 λεπτά. Παιδιά, από ό,τι φαίνεται θα πεινάσουμε σήμερα στο σχολείο. Να πάρει, ξέχασε να πάρει και το κολατσιό μου. Γεια σε όλους. Λοιπόν, η καφετέρια δεν θα λειτουργήσει σήμερα, οπότε φύγετε από εδώ. Φύγετε από εδώ, δεν καταλάβετε τίποτα. Τι? Καλά, πλάκα μας κάνετε. Αστείο είναι αυτό. Να πάρει ο Πάτρικ έχει λεφτά σήμερα και η καφετέρια να κλειστεί. Παιδιά, δεν ακούσατε. Φύγετε από την καφετέρια τώρα. Παιδιά, τέλος πάντων, έχουμε πρόβλημα. Ο Άις θα λείπει για ολόκληρη εβδομάδα και η καφετέρια δεν θα λειτουργήσει. Αλλά αν βρούμε καινούριο μπαρίστα, θα λειτουργήσει κανονικά. Εντάξει. Θα πεινώσουμε δηλαδή? Τι είναι το πρόβλημα? Μπορεί ο καθένας σας να γίνει μπαρίστα. Ναι, αλήθεια, θα βάλετε χρήματα και όλοι θα φάνε. Θα μείνουν ικανοποιημένοι. Λοιπόν, ενδιαφέρεται κανένας? Ράιαν. Όχι, 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 είμαι πολύ κλάμουρος. Εγώ είμαι ποδοσφαιριστής, δεν είμαι καφετζή. Και εγώ είμαι καπέλα του ποδοσφαιριστή, οπότε όχι. Εγώ θα το έκανα, αλλά φοβάμαι ότι πίσω από τον μπαρ δεν θα με βλέπουν καν. Πάτρικ. Όχι, όχι, εγώ δεν μπορώ να μετράω. Ξέρω μπορεί να είναι μπαρίστα και κάνει και τα πιο ωραία smoothies, Φρίδα. Τζούλι, σε παρακαλώ, όχι εμένα. Φρίδα, κάνε το για μένα. Βρήκαμε καινούριο μπαρίστα τόσο γρήγορα. Φρίδα! Δύο ζεστές σοκολάτες για μας, λοιπόν. Φρίδα, εγώ θέλω δύο μπέργκερ. Εγώ ένα milkshake και ένα κέικ. Τζούλι, γιατί μου το έκανες αυτό? Λοιπόν, παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Ο Φρυδάς είναι το αγόρι μου και θα σερβίρει εμένα πρώτα. Φρυδά, την αγαπημένη μου πίτσα. Δεν το ήξερε, Τζούλι, πίτσα με τέσσερα τυριά. Φρυδά, γεια σου. Φρυδά, εγώ και ο Πάτρικ θέλουμε θεραπεία σου. Ναι, Μπέρι, γιατί με έβαλε να το κάνω αυτό? Φρυδά, φτιάξε ματσαγάκι και βγάλει το κράνος. Δεν δουλεύουμε έτσι στο καφέ. Αλήθεια, έχω ξαναδουλέψει σε μπαρ, ξέρω από αυτά. Διάνα, Διάνα, πες μου για το πρακτορείο που πήγες. Λοιπόν, πήγα στο πιο cool πρακτορείο μοντέλων. Και με δέχτηκαν αμέσως. Είπαν ότι ήμουν τέλεια για αυτούς. Wow, σοβαρά τώρα? Ναι, μπορεί να πάω στο show στο Μιλάνο που θα κάνουν, αλλά θα χρειαστεί να του στείλω φωτογραφίες, οπότε ψάχνω για ένα πολύ cool φωτογράφο. Μήπως ξέρεις κανένα, ναι? Όχι, δεν ξέρω κανένα, ναι. Να ξέρεις, σε πρόσεξαν γιατί φοράς όλο μαύρα. Αυτό είναι. Ναι, ναι, μου το είπαν ότι το επαναστατικό μου look ταιριάζει απόλυτα με αυτούς. Παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε μιλκσέικ ούτε σοκολάτα. Το γάλα του Άις ξύνησε. Τι λες τώρα, υπάρχει πράσινο τσάι? Πράσινο τσάι υπάρχει, αλλά χωρίς ζάχαρη. Τέλεια. Να πάρε, δεν έχει μιλκσέικ, δεν θα έχει ούτε πράσινο τσάι. Γιάννα, είμαι τόσο χαρούμενη που επέστρεψες. Ακουλέλα, φτάνει με τα γλυκόλογα, πες μου τώρα. Εσύ και ο Ράιν τα βρήκατε επιτέλους? Όχι, Γιάννα, δεν βγαίνουμε ακόμα. Αλλά μου έκανε πορτρέτα, το πιστεύεις? Ωλέλα, το ήξερα ότι δεν θα τα καταφέρεις. Και επίσης, Γιάννα, δες τι έχουμε εδώ πέρα. Μισό, κάπου τα έχω ξαναδεί εγώ αυτά. Ναι, Γιάννα, η Ντιάνα φορούσε όλο τέτοια. Αλλά τώρα έδωσε όλη την γκαρντερόμπα της στα κορίτσια και φοράει όλο μαύρα. Λοιπόν, ποιο θέλεις, το ρόζι, το μπλε? Βασικά δεν μ' αρέσουν και πολύ αυτά τα φούτερ. Αλλά αφού είναι δωρεάν, αυτό εδώ. Γιάννα, τώρα εμείς οι δύο θα είμαστε η Γιν και η Γιάν ποντίκια. Εγώ με μπλε και εσύ ροζ. Γιάννα, είσαι τόσο όμορφη. Είσαι το ίδιο. Γιάννα, έχω να σου πω τόσο πολλά. Μάντεψε. Ο Ράιαν σχεδόν με ερωτεύτηκε. Αλήθεια? Ναι, και η Ντιάνα λοφοράει μαύρα. Κάτι σαν επαναστατρία. Λοιπόν, πάμε. Ρε Σμάιλι, θα ξεκινήσουμε προπόνηση καμιά φορά. Βαρέθηκα να βλέπω τα μουρτζουφιασμένα μούτρα σου. Ναι, και φταίει εσύ για την κατάσταση. Ρε παιδιά, εγώ φταίω. Εγώ φταίω δηλαδή που η Ντιάνα αποφάσισε να πάει στο fashion show στο Μιλάνο. Στο Μιλάνο, ξέρετε που το Μιλάνο. Ένα μήνα θα κάτσει εκεί πέρα. Ρε Σμάιλι, μη στεναχωριέσαι. Θα κάτσουμε εδώ, θα κάνουμε πάρτι, θα περνάμε ωραία. Ρε μικρέ, περίμενε. Πού είναι το πρόβλημα? Πες ότι δεν μπορεί να πάει πουθενά και να μην πάει πουθενά. Είσαι τρελός, ρε. Ξέρεις τι θα γίνει από στη Ντιάνα να μην πάει στο fashion show? Η Ντιάνα δεν είναι η κοπέλα που ξέραμε, φίλε. Ρε Σμάιλι, εσύ φταίσαι για αυτό τώρα. Ναι, δεν έπρεπε να γίνει στο σκυλάκι τη. Ρε, αν μην ξαναπείτε το σκυλάκι τη, θα σας διώξω από την ομάδα, το καταλάβατε? Ναι, ναι, θα το κάνεις. Ναι, και μετά θα δίνεις πάσες στον εαυτό σου. Δες κάτι επιτέλους. Να πάρε, δεν έχω διάθεση το να βάλω make-up. Τι πάρα! Πώς θα πάμε σε αγώνα χωρίς τη Ντιάνα? Να σου πω την αλήθεια, δεν θέλω καν να κάνω εμφάνιση τώρα. Ενάτι μισά, τι εννοείς θα θέλεις να κάνεις καν εμφάνιση τώρα, ε? Ένα μέρη, όταν κάνουμε τις μαζορέτες, θυμάμαι τι ωραία που περνούσαμε με την Ντιάνα, πώς γελούσαμε.
πώς μας φώναζε για να γίνουμε καλύτερες, πώς διασκεδάζαμε όλη την κατάσταση και πού είναι όλα αυτά. Ρέμισε, μπορούμε και χωρίς τη Διάνα να κάνουμε ό,τι παραστάσεις θέλουμε. Ανάπλωσε πιο βαθιά και χαλάρωσε. Ναι, Μερή, προχωράμε εγώ και χωρίς τη Διάνα, αλλά έχουμε κολλήσει κάπως. Είμαστε σαν τις βατραχίνες. Αδύναμε, σαν λίθαργο. Για μισό, είναι η ιδέα μου ή χαίρεσαι που έχει φύγει η Διάνα? Όχι, ράτε, είναι η ιδέα σου. Μου λείπει και εμένα η Διάνα. Ναι, δεν είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό. Γεια σας, κορίτσια μου. Γεια. Γεια σου, Μέρη. Συγγνώμη, Διάνα, αλλά δεν είσαι πλέον μαζαρέτα και δεν θέλω να φιλιόμαστε πλέον. Καλά. Λοιπόν, κορίτσια, θέλω τη βοήθειά σας. Μήπως τυχαίνει να ξέρετε κάποιον cool φωτογράφο? Διάνα, σε παρακαλώ, πες μου πότε. Πότε θα γυρίσεις εμάς? Ελάτε, στην ήσυχη. Η Διάνα δεν θέλει να είναι μαζαρέτα. Αισθάνεται ωραία να φοράει μαύρα. Κορίτσια, δείτε το λίγο πιο χαλαρά. Είστε πιο cool μαζαρέτες και εγώ είμαι η πιο cool επαναστάτρια. Και σκοπεύω να κατακτήσω το Μιλάνο. Λοιπόν, ο φωτογράφος. Διάνα, τι Μιλάνο? Τι Μιλάνο μου λες? Πρέπει να κατακτήσουμε τα στάδια. Είσαι μαζορέτα. Δεν θυμάσαι όλες τις στιγμές μας, όλους τους διαγωνισμούς που κάναμε. Πόσο ωραία περνούσαμε όλες μαζί. Ελά, τη ρέμισε λίγο. Είναι η σειρά μας να κατακτήσουμε τα στάδια. Ας τη Διάνα να πάει στο Μιλάνο. Μέρη, βλέπω είσαι πολύ χαρούμενη που δεν είμαι μαζί σας. Πρόσεξε όμως. Μπορεί να επιστρέψω όποτε θέλω. Λοιπόν, φωτογράφος. Αχ. Ναι, παρακαλώ, χρειάζομαι έναν φωτογράφο. Μέρη, πρέπει να σταματήσουμε τη Διάνα με κάθε τρόπο. Δεν έχει να κάνει τίποτα στο Μιλάνο. Διάνα, δεν θα το πιστέψεις. Ήμουνα για 6 ώρες εκεί πέρα. Και ο Ρέν με ζωγράφισε τόσο τέλεια. Τόσο ωραίο πορτρέτο. Όπω φίλη μου, στα αλήθεια κάτι νιώθεις γι' αυτόν. Ναι, Γιάννα. Και επίσης η Διάνα κυκλοφορεί όλο στα μαύρα. Κάνει μαγκές, το παίζει επαναστάτρια. Και ο Σμάιλ το σκυλάκι της. Αποκλείεται. Mm-hmm. Και επίσης η Μπάνις δεν είναι πλέον Μπάνις. Η Διάνα έφυγε. Τι, oh my god. Παρασενούλα, πού ήσουνα? Ξέρετε ότι έρθε το αγόρι μου. Δεν μπορώ να καθίσω για καφέ με το αγόρι μου, δηλαδή. Ποιο αγόρι, έπρεπε να κάνουμε προπόνηση. Λοιπόν, ήρθαν οι βατραχίνες, θα σου τα πω όλα μετά. Να πάρε, έχουν τόσο ενδιαφέρον όλα. Τότε τι με φέρετε εδώ πέρα, πάμε να κάνουμε προπόνηση στο γυμναστήριο. Παρασενούλα, λάθος timing. Πάνε οι Μπάνις τώρα εκεί. Πρεσινούλα, αν το ξανακάνεις αυτό, θα έχεις μεγάλα προβλήματα. Δεν πρόκειται να ξαναφόρεσεις η στολή μας. Oh my god, αυτές είναι οι ίδιες πάντως. Ναι, για να μαλώνουν κάθε μέρα. Καλά, θα δω τον τύπο μετά το σχολείο. Έχετε πρόβλημα και με αυτό, μήπως? Παλιοσπιούλες, γιατί δεν θα ακούτε? Μήπως ενδιαφέρουν οι βαρετοί τσακωμίτσας? Έχουμε πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Ονομαγκές είναι αυτές. Τις έχω συγχαθεί. Λοιπόν, γιατί δεν πάμε κάπου αλλού για προπόνηση, δηλαδή? Πρασινούλα, πάει η προπόνηση. Να πάρει, τα έχω πάρει τόσο άσχημα. Πάμε στην καφετέρια. Ο Άις δεν είναι εκεί πέρα, είναι ο Φρυδάς. Αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα, είναι χαλιά. Τι απέσια μέρα είναι αυτή. Καλά, και τι δεν παραγγέλνει τίποτα, οι φρόγκς πεινάνε. Επικέντρο του το πείτε. Παιδιά, το Άγιο Βαλεντίνο έρχεται. Και θα ήθελα να κάνω μια έκπληξη σε όλα τα παιδιά με τη βοήθειά σας. Δυσκολεμάκι, εγώ θα κάνω έκπληξη μόνο στην αγάπη μου. Τζουλί, φυσικά να κάνεις. Παιδιά, ας κάνουμε μια εφημερίδα με όλα τα ερωτευμένα ζευγάρια του σχολείου μας. Δέσκαλε Μακ, μπορούμε να κυκλώσουμε το πιο όμορφο ζευγάρι με κόκκινο στην εφημερίδα. Εμένα και τον Πάτρικ. Τζίτζι, πίσω είπατε εσύ και ο Πάτρικ είστε το πιο όμορφο ζευγάρι, δηλαδή. Εγώ και ο Φρυδάς είμαστε τέλειο ένας ή τον άλλον. Είμαι ξανθιά και αυτός καστανός. Ναι, είμαστε πολύ ωραίο ζευγάρι. Παιδιά, όλα τα ζευγάρια είναι ξεχωριστά με τον δικό τους τρόπο. Λοιπόν, τι λέτε, θα με βοηθήσετε να κάνω αυτή την εφημερίδα? Δεν σκουλεμέ, έχετε κάνω μια καρδιά και μια ωραία περιγραφή. Τζουλί, εγώ δεν θέλω να κάνω τίποτα. Δεν θα τα κάνω όλα εγώ. Δάσκαλε Μάικ, εγώ και ο Πάτρικ θα βάλουμε πολλά φιλιά στην εφημερίδα. Ναι, δάσκαλε Μάικ. Παιδιά, το ήξερα πως μπορώ να βασιστώ επάνω σας. Εσείς θα κάνετε την εφημερίδα και εγώ ένα cool party. Δάσκαλε Μάικ, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Τι θέλεις τώρα? Περίμενε. Τζούλι, ό,τι θες για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Δάσκαλε Μάικ, μπορούμε να έχουμε δωμάτιο φιλιών. Ω, σούπερ. Καλά, δεν μπορείτε να φιλιάσετε την τουαλέτα εσείς? Καλά, ένα δωμάτιο φιλιών είναι τρελή ιδέα. Θα κάνουμε ένα δωμάτιο για το Αγίου Βαλεντίνου. Ναι! Τζούλε, εγώ θα κάνω καλύτερη εφημερίδα πάντως, θα ξέρεις. Εγώ να σου πω, Τζιτζι, θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, παιδιά, δουλέψτε για την εφημερίδα μετά το σχολείο. Όχι όλο το βράδυ, προσέξτε. Εντάξει, έχω τους καλύτερους μαθητές που υπάρχουν. Μία, είσαι σίγουρη ότι μπορείς να με βγάλεις μια ωραία φωτογραφία? Έχεις και άλλες επιλογές, αφού δεν υπάρχει φωτογράφος. Έχεις δίκιο, εντάξει, Μία, πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα. Λοιπόν, εσύ ποζάρεις και εγώ βγάζω φωτογραφίες. Λοιπόν, εντάξει, πώς φαίνεται αυτό? Διάνα, πόζαρε, φωτογράφος είμαι, δεν πρέπει να κάθεσαι έτσι όπως είσαι. Το πηγούνι πάνω, κάπως έτσι, έλα στα αριστερά. Ναι. Διάνα, πιο πολλές κινήσεις, έλα, αλλιώς δεν θα σε δεχτούν ως μοντέλο.
Μία να πάρει! Προσπαθώ! Διάνα, μισώ να δω τις φωτογραφίες. Ναι, σίγουρα έχει αυτή εδώ. Διαγράψτε την αυτή καλύτερα. Τι είναι αυτό! Να πάρει, αυτά δεν είναι φωτογραφίες μοντέλου. Να πάρει, τι θα κάνουμε. Μία, δεν ξέρω, αλλά πρέπει να στείλω φωτογραφίες στο πρακτορείο μοντέλων σήμερα. Να πάρει, τι προτείνεις δηλαδή. Μία, δεν ξέρω, πρέπει να στείλω φωτογραφίες σήμερα και αυτές εδώ σίγουρα δεν είναι επαγγελματικές φωτογραφίες. Ότι αν σε έψαχνα, ο Φρυδάς έφυγε από το καφέ, ποιος θα μου κάνει εμένα λάτε. Ράιαν, δεν έχω καθόλου χρόνο για σένα και το Φρυδά τώρα, ξέρεις, κάνω φωτογράφηση εδώ πέρα. Φωτογράφηση, και για ποιο λόγο? Η Διάνα χρειάζεται φωτογραφίες σε ένα πρακτορείο μοντέλων και εγώ δεν ξέρω πώς να τις βγάλω. Διάνα χρειάζεται φωτογραφίες και δεν μου το είπες, μα είμαι φωτογράφος. Ράιαν, σοβαρά μιλάς, θα με σώσεις. Ω, τέλεια, είμαι ελεύθερη. Τέλεια, τι φωτογραφίες χρειάζεσαι? Λοιπόν, όταν πρέπει να φαίνουμε σαν γκλάμουρ επαναστάτρια. Κανένα πρόβλημα, μόνο πρέπει να αλλάξεις. Να αλλάξω ρούχα. Να αλλάξει, εγώ δεν δίνω το φόρεμά μου πάντως. Ράιαν, και τι να βάλω δηλαδή? Λοιπόν, πρέπει να βάλεις κάτι ολόσωμο με τα κούνια και να είναι λαμπερό. Οκ, κατάλαβα. Σμάιλι, τι θα της πεις τώρα? Λοιπόν, θα πάω τώρα στη Διάνα όποια είναι και θα της πω. Διάνα, δεν θα πας πουθενά. Ναι, Σμάιλι, μπράβο. Ρε παιδιά, γιατί να κάνω να πει τελικά ότι θα πάει? Σμάιλι, πες της, όχι Διάνα, δεν θα πας πουθενά. Και πες της να σταματήσει πια αυτή η κουταμάρα με τα μαύρα ρούχα. Εντάξει παιδιά, πάω. Διάνα. Δεν είναι εδώ η Διάνα σου. Ρε παιδιά, μήπως να μην πω τίποτα στην Διάνα. Ρε Σμάιλι, επιβάλλεται να της το πεις. Ναι, αλλιώς δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό το πράγμα. Καλά, πάμε να την βρούμε. Διάνα! Διάνα, σου δεν είναι εδώ πέρα! Και πού είναι τότε? Σμάιλι, μπορεί να έφυγε! Και να στο είπε! Όχι, ρε, δεν παίζει να έφυγε! Γεια σα, μα και τι βαλίστε! Γεια σα, κοριτσιά, πώς είδατε, Διάνα! Γεια σου, Μαρουλά! Όχι! Ράιαν, σοβαρά αυτό πρέπει να βάλω δηλαδή! Ναι, Διάνα, είναι το κατάλληλο! Περίμενε, σήκωσε λίγο το κεφάλι σου πάνω! Ναι! Έτσι, μπράβο, μπράβο, έτσι! Άλλη μία! Λοιπόν, Διάνα, θέλω να σου πω. Ω Θεέ μου. Φύγετε από εδώ πέρα τώρα, έχουμε φωτογράφηση. Σμάιλι, Σμάιλι, δες πόσο cool είναι αυτό, ρε, θα με βγάλει φωτογραφίες. Παιδιά, μην μας ενοχλείτε, κάνουμε επαγγελματική δουλειά εδώ πέρα. Όχι, και φύγε από εδώ πέρα. Α, και Διάνα, δεν θα πας πουθενά. Μπράβο σου, Σμάιλ. Σμάιλ, τι εννοείς δεν θα πάω πουθενά, μην τα χαλάς όλα τώρα. Σμάιλ, κοίτα αυτές τις υπέροχες φωτογραφίες. Ούτε που σου επιτρέπω να βγάλεις το κόριτσι μου φωτογραφίες. Σμάιλ, τι δεν καταλαβαίνεις. Η Διάνα χρειάζεται τις φωτογραφίες για να πάει στο πρακτορείο μοντέλων να κατακτήσει όλο τον κόσμο. Ω, Σμάιλ, έλα, μην τα παρατάς τώρα που πίνεις μόνα. Το κορίτσι μου δεν θα κατακτήσει τον κόσμο, το κορίτσι μου θα μείνει στο σχολείο. Διάνα, τι θα κάνουμε τώρα, το αγόρι σου δεν θέλει. Σμάιλ, σε παρακαλώ, μην καταστρέψεις την καριέρα μου ως μοντέλο. Διάνα, αν δεν σταματήσω εγώ τώρα, η πορεία σου ως Μαζορέτα θα τελειώσει αμέσως. Και βάλε και κάτι πάνω σου. Ευχαριστώ, Σμάιλ. Μόλις κατέστρεψες το όνειρό μου να γίνω μοντέλο. Παιδιά, τι να κάνω, να γίνω μοντέλο ή Μαζορέτα τελικά? Ειλικρινά, έχω μπερδευτεί πολύ. Λοιπόν, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι, πατήστε και το κουδουνάκι. Περιμένετε να δείτε στα επόμενα επεισόδια τι θα γίνει. Τα λέμε σύντομα. Αγόρια, χαλαρώστε λίγο.